Καλώς ήρθαμε στο πρωτάθλημα επαγγελματικής πυγμαχίας, Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας Γιώργος Στεφανόπουλος. Είναι η πρώτη αγωνιστική, Σάββατο 14 Μαρτίου 2015. Παρακολουθήσαμε στο πρώτο αγώνα στα 70 κιλά την αναμέτρηση μεταξύ του Βαγγέλη Γιαχαλή εναντίον του Γρηγόρη Νικολόπουλου. Γρηγόρης Νικολόπουλος από τον Βυζαντινό Target Sport Club Σύλλογο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και αργότερα για αυτό το πρώτο αγώνα. Δεύτερος αγώνας, Μιχάλης Κατσαλούλης απέναντι στον Γιάννη Γεωργόπουλο στα 73 κιλά, η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πρώτος γύρος, προσπαθούν οι δύο πυγμάχοι να φτάσουν σε μεσαία και κοντινή απόσταση, όπως τώρα. Κατσαλούλης από Ξερικός Old School Boxing Club απέναντι στην μπλε γωνία Γεωργόπουλος με προπονητρία την κυρία και αυτός από την ίδια σχολή Old School Boxing Club. Κατσαλούλης με την μπλε εμφάνιση, Γεωργόπουλος με τη μαύρη. Πολύ ωραίο εσκίβ από τον Κατσαλούλη. Γεωργόπουλος προσπάθησε για αριστερό, αριστερό δεξί. Πολύ ωραία αποφυγή από τον Κατσαλούλη, έφυγε από το δεξιακό του αντιπάλου του. Ταυτόχρονα η δεξιά κόντρα για τους δύο αθλητές. Πολύ σωστά. Η εντολή από τον διαιτή για break, έτσι ώστε να ξεκολλήσουν οι δύο πυγμάχοι, καθώς είχαν έρθει κοντά και δεν πυγμαχούσαν. Συνεχίζεται το δεύτερος γύρος. Αριστερό
ανοιχτό κροσέ από τον Κατσαλούλη. Ένα πρόβλημα για τον Γεωργόπουλο, ο οποίος με βήμα πίσω έκανε πολύ ωραία άμυνα. Πολύ ωραίο αριστερό, ανοιχτό κροσέ πάνω στο βηματισμό από τον Κατσαλούλη. Η απάντηση. Αριστερό ανοιχτό κροσέ από τον Κατσαλούλη, προσπάθησε τώρα να περάσει το χτύπημα. Κοντινή απόσταση από τους δύο, κορακόρ δουλειά, προσπαθούν για να περάσουν τα άπρικα και τα κροσέ τους, να σηκώσουν κροσέ ύστερα από τη δουλειά που γίνεται στην κοιλιακή χώρα. Γεωργόπουλος προσπαθεί να σπάσει την απόσταση ώστε να περάσει το ανοιχτό κροσέ του, κυρίως το αριστερό. Αυτό είναι το δυνατό του όπλο μέχρι στιγμής. Δεξί direct από τον Γεωργόπουλο, Κατσαλούλης με βήματα πίσω. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Πρώτο αγώνα λοιπόν παρακολουθήσαμε για Χαλής Βαγγέλης απέναντι στον Γρηγόρη Νικολόπουλο. Ένα παιχνίδι για τα 70 κιλά. Με καλή τεχνική κατάρτιση και οι δύο πυγμάχοι. Είδαμε μια πολύ ωραία αναμέτρηση. Ουσιαστικά δύο πυγμάχους με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Ο ένας προσπάθησε να έρθει πολύ κοντά και να παίρνει τα χτυματά του. Απ' την άλλη, ο Νικολόπουλος να κρατήσει την απόσταση και maximum να φτάσει σε μεσαία ώστε να δώσει το καλό του δεξί direct ή το αριστερό του κροσέ με γωνία απέναντι στον αντίπαλο. Τρίτος γύρος, Κατσαλούλης με την μπλε εμφάνιση, Γεωργόπουλος με μαύρη. Δεξί ανοιχτό κροσέ από τον Γεωργόπουλο. Ανοιχτό. Δουλειά με τον τζέπο του Γεωργόπουλο, προσπάθησε τώρα και πέρασε αριστερό, κροσέ, δεξί, ψηλό uppercut στο σαγόνι του Κατσαλούλη. Ο Γεωργόπουλος προσπαθεί να δώσει ρυθμό στο παιχνίδι και είναι αυτός που συνήθως δίνει περισσότερα χτυπήματα, πραγματοποιεί περισσότερες επιθέσεις. Αριστερό τζέπ από τον Γεωργόπουλο. Η απάντηση πάλι με αριστερό τζέπ από τον Κατσαλούλη. Είναι η πρώτη προσπάθεια
εξαιρετική προσπάθεια του κ. Στεφανόπουλου και πρόεδρου της, του ΣΕΠ, του Συνδέσμου Ελληνικής Επαγγελματικής Μυγμαχίας, υπό την αιγίδα της ABU, European Boxing Union. Μια εξαιρετική διοργάνωση σήμερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Όλοι όσοι αγαπάμε και θέλουμε την πρόοδο της ελληνικής μυγμαχίας, περιμέναμε τόσα πολλά χρόνια το να πραγματοποιηθεί ελληνικό πρωτάθλημα επαγγελματικής μυγμαχίας. Προσπαθεί αριστερό-δεξί, αριστερό-δεξί να περάσει ο Γεωργόπουλος. Τελειώνει ο τρίτος γύρος. Πάρα πολύ επιφανείς άνθρωποι του ελληνικού αθλητισμού και κυρίως των μαχητικών αθλημάτων, όπως ο κύριος Μάλιος είναι εδώ, ο δάσκαλος δασκάλων, κάθεται και παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση, καθώς ουσιαστικά δίνει το έναυσμα για την έναρξη και την είσοδο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση και στον παγκόσμιο χάρτη της επαγγελματικής μυγμαχίας. Τέταρτος γύρος, βοηθή έξω. Πάρα πολλοί προπονητές, πάρα πολλοί σύλλογοι που συμμετέχουν στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα επαγγελματικής μυγμαχίας. Πάρα πολλοί προπονητές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας Μυγμαχίας. Ο κύριος Ιωαννίδης, ο κύριος Στεφανόπουλος, που ταυτόχρονα είναι και ο πρόεδρος, όπως που αναφέραμε. Αριστερό-δεξιά από τον Γεωργόπουλο, προσπαθεί να σπάσει την απόσταση του Κατσαλούλη. Πολύ καλό ταυτόχρονο με την είσοδο του Κατσαλούλη, αριστερό uppercut του Γεωργόπουλου, ο οποίος ψάχνει να δουλέψει τα uppercuts πάνω ακριβώς στην είσοδο του αντιπαλού του Κατσαλούλη. Ο Τιγράν Ουζλιάν, ο Αντώνης Γιαννούλας είναι όλοι εδώ. Αριστερό τζεπ και εξάρι από τον Γεωργόπουλο. Πολύ καλός τεχνικά ο αθλητής με τη μαύρη εμφάνιση, ο Γεωργόπουλος. Πολύ ωραία κόντρα τώρα από τον Κατσαλούλη πάνω στην είσοδο του Γεωργόπουλου. Πέρασε πολύ ωραία το δεξί του direct. Προσπαθεί τώρα να περάσει ο Κατσαλούλης τα uppercuts. Πολύ ωραία ψηλό. Ανεβάζει την αποδοσή του ο Κατσαλούλης. Τελειώνει ο αγώνας, τελειώνει ο τέταρτος γύρος, τέσσερις γύροι των τριών λεπτών, όλες οι σημερινές επαγγελματικές αναμετρήσεις υπό την αιγίδα του ΣΕΠ. Συγχαρητήρια και στους δύο αθλητές.
Νικητής λοιπόν ο Γεωργόπουλος Γιάννης, πολύ καλή εμφάνιση από τον αθλητή